Με μία ημέρα καθυστέρηση πραγματοποιήθηκε τελικά σήμερα το πολύ αναμενόμενο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά μετριοπαθώς στην Ιερά Σύνοδο και το νομοσχέδιο της άρσης των περιορισμών στον γάμο όλων των ατόμων ανεξαρτήτως φύλου. Κορυφώνεται η προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να οθήσει υπουργούς και βουλευτές προς την αποχή, με τον Μάκη Βορύδη να εμφανίζεται έτοιμος να πειθαρχήσει στις παρενέσεις του Πρωθυπουργού, με την κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά να παραμένει ανοιχτή έως και τα μέσα Φεβρουαρίου που το νομοσχέδιο θα πάει στη Βουλή. Αποδέχομαι και τις θέσεις της Εκκλησίας, τις οποίες σέβομαι απόλυτα. Ωστόσο, εδώ θέλω να είμαι σαφής. Αναφερόμαστε σε επιλογές της πολιτείας. Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της ιεραρχίας κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών, ο Πρωθυπουργός που ανάρρωσε από τη σύντομη ίωση εμφανίστηκε στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναφερόμαστε σε επιλογές της πολιτείας, όχι σε θεολογικές πεπιθήσεις. Και παλότερα άλλωστε με την Εκκλησία είχαμε διαφορετικές οπτικές. Για τον πολιτικό γάμο, για την κάψη των νεκρών, για το θέμα των ταυτοτήτων. Η ζωή ωστόσο απέδειξε ότι οι αλλαγές αυτές ήταν όριμες, δεν έβλαψαν ούτε την κοινωνία, δεν έβλαψαν ούτε τελικά τη συνεργασία πολιτείας και Εκκλησίας, και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει και τώρα. Και μιλάμε για κάτι το οποίο ισχύει ήδη σε 36 χώρες, σε 5 υπήρους, χωρίς πουθενά να φαίνεται ότι έβλαψε την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αρμονία. Από εκεί έδωσε απάντηση χαμηλών τόνων στην Εκκλησία, ενώ έσπευσε να στείλει εμέσως μηνύματα και εντός των γαλάζιων τυχών στις πλευρές που επιμένουν να αντιτίθενται στην νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης. Σε αυτό το διάλογο ακούστηκαν όλες οι απόψεις και σέβομαι όλες τις απόψεις. Ακούστηκαν οι απόψεις της παράδοσης, της εξέλιξης, της δικής μας φοράς, που πιστεύω ότι εντάσσει την παράδοση στην εξέλιξη. Η χώρα μας, θέλω να θυμίσω, ανήκει πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτισμικά στη Δύση, όπως τόνιζε και ο ιδρυτής της παράταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και οι αξίες μας είναι η μήτρα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Τελικά, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μάκης Βορύδης θα απέχει της ψηφοφορίας, με κυβερνητικές πηγές να διαμηνύουν πως αυτή του η στάση δεν θέτει εν αμφιβόλο την παραμονή του στην κυβέρνηση. Έτσι, ο Υπουργός Επικρατείας προβάλλει και επισήμως ως παράδειγμα προς μίμηση προς διαφωνούντες, υπουργούς και βουλευτές. Κατά πώς φαίνεται, ωστόσο, οι παρενέσεις για αποχή δεν αρκούν, με τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που γνωστοποιούν την απόφασή τους να καταψηφίσουν όπως τους παροτρύνει ο Αντώνης Σαμαράς να αυξάνουν. Ο γάμος για μένα είναι σημαντικό κομμάτι που αφορά δομικό της ελληνικής κοινωνίας. Θεωρώ ότι είναι θεσμός, δεν είναι δικαίωμα. Θα καταψηφίσω. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, καθώς ανοίγει το δρόμο για την τεκνοθεσία. Είμαι υπέρ της αλλαγής νομοθεσίας και το σύμφωνο συμβίωσης. Ρηπές όμως δέχθηκε το Μέγαρο Μαξίμου και από τον Άρτη Αποπεμφέντα, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, που σε παρουσίαση βιβλίου εκφράστηκε με λόγια που προκαλούν έκπληξη για έναν από τους πιο εμβληματικούς κυβερνητικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο κατά του νομοσχεδίου, όσο και για τον πολιτικό προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας. Η μετατροπή κάθε επιθυμία σε δικαίωμα δεν βοηθά την ενότητα της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν στο όνομα των ατομικών δικαιωμάτων να απαξιώνουν την πλειοψηφία. Ο υπερτονισμός της φιλελεύθερης αρχής με υπερτονισμό των δικαιωμάτων δημιουργεί πρόβλημα σε συλλογικότητα. Ο υπερτονισμός της φιλελεύθερης αρχής στρέφει την πλάτη στην παραταξιακή μας βάση. Είναι άνθρωποι που αγαπούν την οικογένεια, σέβονται την παράδοση και τη θρησκεία. Αν τους προδώσουμε, μπορεί να μας εγκαταλείψουν, μπορεί να στραφούν σε άλλες αντισυστημικές δυνάμεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε ωστόσο από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου να βρει διέξοδο από την εσωκομματική αντιπαράθεση, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση για την αντίδρασή της στον κυβερνητικό ευνηδιασμό της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση αρνείται συλλήβδην ένα σχέδιο νόμου με αφορμή μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε στην αρχή της σχετικής συζήτησης, η οποία βελτιώνει το νομοσχέδιο, και πώς γίνεται άραγε να συμφωνούμε με την επιστολική στις ευρωεκλογές και να μην συμφωνούμε με την επιστολική στις εθνικές. Δηλαδή η φωνή των πολιτών έχει άλλη σημασία στις δύο κάλπες. Στους δρόμους πάντως, η συζήτηση για το ζήτημα του γάμου όλων των ατόμων ανεξαρτήτως φύλου συνεχίζει να διχάζει, με τη στάση της Εκκλησίας να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου συμφωνώ. Με τα ομόφυλα ζευγάρια θα συμφωνώ. Στην Αγία Γραφή τη διαβάζω και πιστεύω ότι ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών είναι ενάντια σε αυτά που λέει η Γραφή. Εννοείται πως να παντρεύονται, να υιοθετούν παιδιά. Άνθρωποι είναι, πρέπει να είναι ελεύθεροι, δεν έχουν καμία διαφορά από το straight, δεν έχουν κάτι παραπάνω από το straight, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι άνθρωποι. Αυτό. Ο καθένας μπορεί να παντρευτεί όποιον θέλει.
από τη στιγμή που κάποιος ομοφυλόφιλος πληρώνει τους φόρους του, έχει ακριβώς τις ευθύνες όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, έχει ακριβώς και τα ίδια δικαιώματα. Μπορεί να παντρευτεί όπως όλοι. Είμαι υπέρ της ελευθερίας και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν και κάποια στάνταρτς και κάποια πρέπει ή δεν πρέπει. Αυτά πρέπει να τα τηρούμε. Πλέον δεν πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να δοθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, με την ψήφισή του να τοποθετείται περί τα μέσα Φεβρουαρίου, όπως έχει δεσμευθεί από τον Νταβός ο Πρωθυπουργός ότι θα πράξει. Λοιπόν, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, την οποία και θα προσεγγίσουμε με τη βοήθεια των συναδέλφων του Κώστα Πουλιακίδα, του Δημήτρη Κουκλουμπέρη, του Μινά Κωνσταντίνου και του Μαρίου Αραβαντινού. Καλησπέρα σας, κύριοι συνάδελφοι. Καλησπέρα. Η μέρα της κρίσης έφτασε για το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο πλέον γίνεται νόμος του κράτους με την στήριξη των στελεχών, των μελών του Κοινοβουλίου της κυβερνώσας παράταξης και αποστάσεις που κράτησαν οι υπόλοιποι κατόπιν της τελευταίας αλλαγής που επιχειρήθηκε την τελευταία στιγμή από την κυρία Κεραμέως προχθές το βράδυ και αφορούσε την τροπολογία η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αν η κυβέρνηση Μινά Κωνσταντίνου δηλώνει ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα που είχε, τόσο τα αριθμητικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη, καθώς περιμένει ευρεία στήριξη και από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν την είχε, και αν αποτελεί πεποίθηση ότι σε ένα δεύτερο χρόνο θα μπορέσει να φέρει ένα νέο νομοσχέδιο τελικώς που να περάσει την τροπολογία η οποία δεν πέρασε τούτη τη φορά. Η κυβέρνηση ένα δεύτερο χρόνο, όταν θα ξαναφέρει, όπως είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν θα ξαναφέρει την αντίστοιχη ρύθμιση για τις εθνικές εκλογές, θα βρεθεί και μπροστά στα πεπραγμένα της αυτών των ημερών. Δηλαδή θα κουβαλάει αυτό τον ευνηδιασμό και τα πειρά που δέχθηκε από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα του κυβερνητικού ευνηδιασμού ήταν να ψηφίσουν μόνο οι κυβερνητικοί βουλευτές, 158 ψήφοι υπέρ. Να δούμε και την κάρτα, να θυμηθούμε πώς ψήφισαν οι βουλευτές, να το θυμηθούμε μαζί με τους τηλεθεατές. Όσο μιλάει ο Μίνας, μπορούμε να βλέπουμε την κάρτα, είναι αυτή. Η επιστολική ψήφος σήμερα στη Βουλή, λοιπόν, 158 υπέρ, 135 κατά και 6 παρών. Τα 6 παρών ήταν από την πλεύση ελευθερίας, η οποία και αυτή κράτησε αποστάσεις από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έδωσε, λοιπόν, αυτή η εξέλιξη έδωσε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να επιτεθεί στην αντιπολίτευση και ειδικά και στην αξιωματική αντιπολίτευση και στους υπόλοιπους, με το βλέμμα της στους εκλογείς και εκτός χώρας αλλά και εντός, πατώντας το αφήγημα πως η συνένεση των κομμάτων ήταν προσχηματική και ότι αντιμετωπίζουν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτά ακούστηκαν έτσι κι αλλιώς και στη Βουλή από τους κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς που υποστήριξαν την ρύθμιση αυτή, την τροπολογία αυτή. Η τροπολογία απορρίφθηκε, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα ότι θα την επαναφέρει και σίγουρα θα έχουμε και μεγαλύτερη σύγκρουση όταν θα γίνει αυτό. Μάλιστα, Κώστα. Χθες στη Βουλή είχαμε κάτι που χάθηκε και σήμερα στη Βουλή είχαμε κάτι που χάθηκε και κάτι που κερδίθηκε και κάτι που βρέθηκε. Αυτό που χάθηκε χθες στη Βουλή ήταν η δυνατότητα των ομογενών να εκλέγουν τους 4 δικούς τους βουλευτές. Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει εκτή από την κυβέρνηση, δεν μπήκε καν στην ψηφοφορία. Αυτό που χάθηκε σήμερα στη Βουλή ήταν η δυνατότητα των ομογενών, των ψηφοφόρων που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε, αυτό το οποίο βρέθηκε δηλαδή, είναι η δυνατότητα των ψηφοφόρων είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Αυτό θα το ζήσουμε λοιπόν τώρα, στην επόμενη κάλπη που θα το βρούμε μπροστά. Δεν ήταν ένα καλό τριήμερο για την κυβέρνηση. Γιατί αυτό το οποίο ψηφίστηκε με 158 θα μπορούσε να ψηφιστεί κανονικά με 236 και με ένα πλούτο επιχειρημάτων. Mm-hmm. Ανταυτού ψηφίστηκε μόλις με 158, δηλαδή μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κλώτησε την καρβάρα με το γάλα της συνένεσης που η ίδια έχει φροντίσει να διαμορφώσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί έκανε συναντήσεις με τα κόμματα, διότι εξήγησε την πολιτική της, τις σκέψεις της κτλ. Ανταυτού επέλεξε με μια στροφή της τελευταίας στιγμής να φέρει μια τροπολογία, την τροπολογία να ψηφίζουν οι κάτοικοι του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, χωρίς να την έχει συνοηθεί απολύτως με κανέναν.
θεώρησε κάποια πράγματα δεδομένα. Αυτό που έχει προκαλέσει αντίβραση, γι' αυτό και βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να δυσκολεύεται σήμερα να υπερασπιστεί και ακόμα το νομοθέτημα αυτό. Το καλό είναι ότι εμφανίστηκε ο κύριος Βορύβης στη Βουλή, ο ανταυτού του κύριου Μητσοτάκης, δηλαδή στη Βουλή, και αυτό όμως δεν πήγε πολύ καλά. Ο κύριος Βορύβης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν υποκριτική στάση απέναντι στο ζήτημα της ψήφου των ομογενών και ψευδώς λένε ότι τη στηρίζουν. Και το απαντάει ο κύριος Βορύβης ότι εδώ εμφανίστηκε ένας υπουργός ο οποίος καταψηφίζει νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ομόφυλα ζευγάρια και επικρίνει την αντιπολίτευση επειδή καταψηφίζει νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Οπότε αυτή ήταν η εικόνα. Νομίζω ότι ήταν, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν πολιτικό σύστημα, ένα βήμα μπροστά, το μείζον κομμάτι του πολιτικού συστήματος, τελικά η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία το έκανε μόνη της, έχασε ακόμα και την πλεύση ελευθερίας, που ήταν το πιο δεδομένο κόμμα σε αυτή την ψηφοφορία. Αναγκάστηκε να πάει στο παρόν. Τώρα, είδαμε και το εξής. Μένω λίγο ακόμα στον Κώστα και το σχόλιο του θα ζητήσω. Είδαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι ο κύριος Κασελάκης προχώρησε σε ένα tweet και σε μια ανάρτηση στο Instagram, η οποία ήταν στα αγγλικά, που αφορά τους Ελληνοαμερικανούς και γενικά τους Έλληνες της Διασποράς. Απευθυνόμενος σε αυτούς, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να δώσει έδρες, αυτό που σχολίασες και εσύ νωρίτερα, να τους δώσει τις έδρες στη Βουλή. Αρνήθηκε να σας δώσει το δικαίωμα να βάλετε υποψηφιότητα και να εκπροσωπήσετε την κοινότητά σας από τον τόπο που ζείτε. Φαντάζομαι ότι το ζήτημα αυτό το επικοινώνησε έτσι και αλλιώς στο εσωτερικό, μέσα από τις τοποθετήσεις που είδαμε και στην Βουλή σήμερα, αλλά και από τις τοποθετήσεις που υπήρχαν στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ανάρτηση, εκτιμώ, εικάζω στα αγγλικά, η συγκεκριμένη του κυρίου Κασελάκη, είχε να κάνει με το ότι απευθύνθηκε στους ανθρώπους που ζουν, τους Ελληνοαυστραλούς, τους Ελληνοαμερικανούς, όσους βρίσκονται εκτός των συνόρων και κυρίως αυτούς που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις, πέραν του Ατλαντικού δηλαδή. Έχουμε στο εξωτερικό γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους που δύναται να ψηφίσουν εφόσον το θελήσουν. Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο στις ΗΠΑ, 600.000 είναι στην Αυστραλία και οι υπόλοιποι έχουν διασπορά σε όλη τη γη. Αυτό, και πάρα πολλοί από αυτούς, εκατοντάδες χιλιάδες, ξέρουμε ότι είναι στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, ενώπιση των ευρωεκλογών θα κάνουν μια ειδική καμπάνια. Εδώ όμως έχουμε και ένα διαφορετικό φαινόμενο. Έχουμε τη σύγκριση δύο διαφορετικών οπτικών, δύο διαφορετικών πολιτικών για την ψήφο της ομογένειας. Η μία λέει οι ομογενείς να ψηφίζουν από το Μανχάταν και το Μπρισμπέιν και το Πέρθ ή την Νότια Αφρική και το Cape Town, ας πούμε, και η ψήφος τους να μετρίεται, να καταμετράται στο πέραμα. Η άλλη επιλογή, η άλλη πολιτική που υπάρχει είναι οι ομογενείς να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους και να εκλέγουν τους βουλευτές τους. Η οποία είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 4, θα μπορούσαν να ήταν 6, 8 ή κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, εκλέγουν 12 γερουσιαστές. Η Πορτογαλία το έχει, η Ιταλία το έχει. Υπήρχε μάλιστα η κυβέρνηση πρόντι κάποτε, στηρίχτηκε, βγήκε η κυβέρνηση χάρη στην ψήφο των βουλευτών που είχαν εκλεγεί από τους Ιταλούς ομογενείς. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές. Αυτές οι δύο επιλογές είναι οι οποίες θα συγκριθούν. Και θα κρυφθούν και στο τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο ποιο θα είναι, η συμμετοχή που θα υπάρξει εν ώψη των ευρωεκλογών. Πάμε στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Ζούμε το απολύτως πολιτικό παράδοξο και τον παραλογισμό. Αναφέρθηκε και ο Κώστας. Ο κύριος Βορύδης, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας υπουργός, συμμετέχει στην κυβέρνηση, δεν θα ψηφίσει, θα απέχει από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φτάνει στο σημείο σήμερα να είναι αυτός ο οποίος εγκαλεί την αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι μετά τη μεθόδευση, γιατί ήταν μεθόδευση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών το θέμα της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές που τελικά
δεν θα ισχύσει, να τους εγκαλεί γιατί δεν το ψηφίζουν. Είναι πολιτικός παραλογισμός που θέλει όμως και θράσος και μια υποκρισία που δείχνει και μια αλαζονία της παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, έχουμε μια συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που σήμερα μπήκε στη διαβούλευση. Η αντιπολίτευση, οι βουλευτές ήταν στο σκοτάδι όλες αυτές τις εβδομάδες. Τους ζητούσαν όμως από την κυβέρνηση να πάρουν θέση και στην ουσία να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Και αυτό που είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, να δέσουν τα κορδόνια της κυβέρνησης, που το εννοούσε ως προς την πρακτική. Και την ίδια ώρα, οι υπουργοί χωρίς καμία κύρωση κρατάνε την καρέκλα τους και θα καταψηφίσουν. Βουλευτές συμπολίτευσης ή θα καταψηφίσουν ή θα απέχουν και κανένα πρόβλημα. Και βεβαίως, στο θέμα της επιστολικής ψήφου, δεν ήταν ούτε τυχαίος ούτε συγκυριακός ο ευνηδιασμός. Υπονόμευσε η κυβέρνηση, συνειδητά τορπίλησε τη συνένεση. Γιατί δεν την πιστεύει τη συνένεση. Δεν την έχει ανάγκη ούτε τις μεταρρυθμίσεις πιστεύει. Αυτό το οποίο έκανε ήταν μια κοντόθωρη μικροκομματική τακτική για να μπορεί υποτίθεται να λέει, εκθέτοντας την αντιπολίτευση, ότι να ορίστε, εγώ το πρότεινα, το ψήφισα, η αντιπολίτευση ήταν αυτή που το καταψήφισε. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Βγαίνει όμως και ένα πολιτικό συμπέρασμα και κλείνω με αυτό. Η πολιτική αναξιοπιστία, αυτό είναι το πολιτικό επιμύθιο, ότι και σε αυτό το θέμα, όπως και σε πολλά ακόμη που μπορούμε να απαριθμίσουμε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί κανείς να την εμπιστευτεί, ακόμα και για αυτά που φαίνεται ότι διασφαλίζεται η μίνιμουμ συνένεση. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό. Πριν πάω στο Μάριο Αραβαντινό, να δούμε μια δημοσκόπηση η οποία ήρθε στην δημοσιότητα σήμερα. Είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του Αντένα νωρίτερα. Και πάμε να δούμε τις δύο κάρτες που αποτυπώνουν τα ευρήματα αυτά. Η πρώτη είναι τούτη εδώ, πρόθεση ψήφου. 33,7 για τη Νέα Δημοκρατία, 12,7 για το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, 10%, 8% για το ΚΚΕ, 5,8% Ελληνική Λύση, 2,8% η Νίκη, 2,7% οι Σπαρτιάτες. Και πάμε και στη δεύτερη κάρτα, η οποία υπάρχει, είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Πρόθεση ψήφου παραμένει, 2,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 2% η Νέα Αριστερά, 2% το ΜΕΡΑ25, 2,8% το άλλο, 1,9% Άκυρο και Λευκό. Δεν θα ψηφίσει το 2,8, δεν έχει αποφασίσει το 10,1. Λοιπόν, 33,7 ξαναλέω για τη Νέα Δημοκρατία Μάρια Ραβαντινέ, 12,7 για το ΠΑΣΟΚ, 10 για το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο που έρχονται νομοσχέδια τα οποία διχάζουν και το συγκεκριμένο το οποίο το έβαλε στο κάδρο πριν τοποθετούμενος ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, έχει διχάσει τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα είχαμε την τοποθέτηση μετά το υπουργικό του κυρίου Βορύδη, ο οποίος ενημέρωσε τους συναδέλφους που βρίσκονταν απ' έξω, ότι τοποθετήθηκα μέσα, δήλωσα τη στάση μου και αυτή θα είναι αποχή και αυτό έγινε αποδεκτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε ακόμα δύο βουλευτές, συγγνώμη που διακόπτω, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Κατσανιώτη, που δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν. Επισημοποίησαν και αυτή την καταψήφιση. Πάμε στο Μάριο. Να ξεκινήσω από τη στάση του κυρίου Βορύδη, η οποία είναι πραγματικά άξια σχολιασμού, γιατί σας θυμίζω ότι είναι εκείνος ο οποίος πρώτος ξεκίνησε δημοσίως να μιλάει για το ζήτημα του γάμου ανεξαρτήτως φύλου και να δηλώνει ότι είναι αρνητικός. Και ξαφνικά εμφανίζεται σήμερα και λέει ότι θα απέχει. Μου έλεγε προημερών κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποκαλύψω ασφαλώς το όνομά του, την εξής κουβέντα. Πραγματικά πιστεύεις ότι ο Μάκης θα πάει κόντρα στον Κυριακό? Και τελικά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Βορύδης απλώς θα απέχει, παρά το γεγονός ότι είναι πολλοί εκείνοι, σας θυμίζω, οι βουλευτές αλλά και οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Κερίδης για παράδειγμα, οι οποίοι σαφώς έχουν αναφέρει ότι δεν νοείται υπουργός, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, να αντιτίθεται σε νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση και μάλιστα σε κάτι το οποίο περιλαμβανόταν και στις προγραμματικές θέσεις της. Παρ' όλα αυτά, δεν εκτιμώ, κρίνοντας και τη δημοσκόπηση, δεν εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει σημαντικές απώλειες από αυτό το νομοσχέδιο, παρότι δεν είναι διχασμένη μόνο η κοινοβουλευτική της ομάδα, είναι αυτονοήτως διχασμένη και η βάση της. Εκτιμώ όμως ότι μέχρι τις εθνικές εκλογές
θα έχει παρέλθει ένα τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε το ζήτημα αυτό να έχει καταλαγιάσει, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά τα νομοσχέδια που αφορούν δικαιώματα μιας μερίδας πολιτών, στην οποία δεν έχει παραχωρήσει το κράτος εδώ και χρόνια τα δικαιώματα που πρέπει, δεν επηρεάζουν κανέναν άλλον παρά διευκολύνουν εκείνους των οποίων τα δικαιώματα έχουν στερηθεί. Άρα θα καταλαγιάσει αυτή η ένταση που μπορεί να υπάρχει και στη βάση και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώ. Πολύ περισσότερο μέχρι τις εθνικές εκλογές, που άλλο, αν δεν υπάρξει κάτι συνταρακτικό, θα γίνουν σε 3 χρόνια από σήμερα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι στην εκτίμηση ψήφου, εδώ είδαμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στο 39%. Φαίνεται δηλαδή, το Πασόκ στο 15 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 12. Φαίνεται δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι έχει μια φθορά, δεν έχουν συμβεί και λίγα πράγματα, και δεν εννοώ τα 5 χρόνια που κυβερνά, εννοώ από το καλοκαίρι και μετά, από όταν ανανεώθηκε η εντολή του ελληνικού λαού προς τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα, αλλά η φθορά που έχει η Νέα Δημοκρατία, παρά την κακή διαχείρισή της σε μια σειρά από πράγματα, φαίνεται ότι είναι μικρή. Και επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου, αυτό που έχω πολύ καιρό. Πιστεύω ότι στα μάτια του κόσμου δεν είναι αξιόπιστη συνολικά η αντιπολίτευση. Και με την ιστορία του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει, ή τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να καταφέρει, το εξής: να καταστήσει αναξιόπιτη την αντιπολίτευση. Κατά την άποψή μου, το ανέφερε και ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, είναι απολύτως στρατηγική η σκέψη της κυβέρνησης. Απολύτως στρατηγικό αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως. Εξασφάλισαν τη συνένεση επί της αρχής για κάτι συγκεκριμένο και ήρθαν αργότερα, εμφάνισαν κάτι καινούργιο για να πούνε ότι να δείτε πόσο αναξιόπιστη είναι η αντιπολίτευση. Είχε πει ναι και τώρα έρχεται και το παίρνει πίσω. Που προσέξτε και κάτι, το ναι της αντιπολίτευσης ήταν επί της αρχής. Σε επιμέρους πράγματα υπήρχαν διαφωνίες και με αυτό στο οποίο υπήρχε η αρχική συμφωνία. Άρα αυτό προσπαθεί και το προσπαθεί διαρκώς η Νέα Δημοκρατία να το κάνει. Να καταστήσει αναξιόπιτη την αντιπολίτευση. Εδώ το κάνει με θράσος για το νομοσχέδιο για τον γάμο ανεξαρτήτως φύλου. Είναι εκείνη που είναι διχασμένη, είναι χωρισμένη σε 3 στρατόπεδα τουλάχιστον, και προσπαθεί να βρει τρόπο να χρεώσει προβλήματα στην αντιπολίτευση. Που τα έχει η αντιπολίτευση, τα καταφέρνει μια χαρά και μόνη της, δεν εμφανίζεται η αντιπολίτευση ότι έχει πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι λέω, ότι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, η κυβερνώσα παράταξη. Λοιπόν, μια φράση από το Μινά Κωνσταντίνου στην γραμμή του κυρίου Βορύδη. Αναμένουμε και άλλες τοποθετήσεις από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά, ο κύριος Βορύδης βγήκε επισήμως ως εκπρόσωπος, ως μπροστάρης της αποχής, της σύστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και περιμένουμε, όσο περνούν οι μέρες, παίρνουν όλο ένα και περισσότερη δημόσια θέση. Έτσι κι αλλιώς και στη Βουλή μπορεί να συζητιόταν η επιστολική ψήφος, αλλά 2 μέρες τώρα η αντιπαράθεση. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον η προτροπή του κυρίου Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος μια εβδομάδα πριν βγήκε προτρέποντας τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τους βουλευτές, να πάρουν θέση, να πάνε στη Βουλή, να ψηφίσουν κατά του νομοσχεδίου και όχι να απέχουν, να βγουν έξω για αέρα εκείνη την ώρα. Να δούμε πόσοι θα συνταχθούν με αυτόν, και αν θα συνταχθούν, έτσι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είδαμε σήμερα 2 ακόμα πρόσωπα, όπως προείπανε και συνάδελφοι, το είδαμε και στο βίντεο, η κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Κατσανιώτης. Επίσης, είχαμε και το χτύπημα αυτό από τον κύριο Οικονόμου. Έχουμε απ' την άλλη και κάποιες μεταστροφές ή κυβιστήσεις. Ας πούμε, ο κύριος Συρίγος, ο οποίος εμφανιζόταν αρνητικός μετά την ανακοίνωση των μέτρων της αύξησης του επιδόματος παιδιού, εμφανίζεται προς την αποχή. Κάποιες πληροφορίες υπάρχουν και για τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος με δηλώσεις του είχε ζητήσει ακριβώς την αύξηση των επιδομάτων προς την πυρηνική οικογένεια και την ουσιαστική πολιτική, κάποια μέτρα δηλαδή στήριξη των οικογενειών από εκεί. Αυτό θα είναι το ζήτημα. Νομίζω ότι μετά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και το ξεκαθάρισμα της θέσης που παίρνει ο Μάκης Βορύδης, έχει ανοίξει η μάχη να δούμε πόσοι θα πάνε προς την αποχή και πόσοι θα πάνε προς την καταψήφιση. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Θα τους συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου.